Παραδίδουμε σήμερα σε χρήση τον χώρο εδώ με τις πίστες για όλες τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών. Έτσι θα απαλλάξουμε την κυκλοφορία μέσα στην πόλη σε μεγάλο βαθμό. Η εκπαίδευση θα γίνεται καλύτερα γιατί στον ίδιο χώρο που θα δίνουν εξετάσεις και θα εκπαιδεύονται και θα εξοικειωθούν. Με αποτέλεσμα να συνομεύεται ο χρόνος της εκπαίδευσής τους, να τελειοποιούνται καλύτερα στην οδήγηση. Είναι ένα έργο που στήχησε 1.800.000. Είχε τις περιπέτειες του και αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά ευτυχώς τελείωσε και σήμερα παραδίδεται. Σε λίγο καιρό θα γίνει και ο κόμβος εδώ μπροστά. Θα διατεθούν άλλες 250.000 για τον περιβάλλοντα χώρο εκτός του περιφραγμένου χώρου εδώ μέσα. Και νομίζω ότι ήταν ένα έργο που το χρειαζόταν. 6 πίστες έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Τη μία την έχουμε εμείς. Και πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι εφαρμόσαμε την ηλεκτρονική θεωρητική εξέταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό μας απείλαξε από μεσάζοντες, από παρακαλυτά. Δίνεις εξετάσεις μόνος σου, παίρνεις το αποτέλεσμα μόνος σου. Και η υπηρεσία συγκοινωνιών έχει ολοκληρώσει σχεδόν όλα όσα θα ήθελε να κάνει για να είναι μια σύγχρονη υπηρεσία και να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες θετικά στον κόσμο. Ένα έργο το οποίο θα προσδώσει άλλη πνοή στην οικονομική διαδικασία της περιοχής μας. Όπως είπα και στο σύντομο λόγο μου, θα είναι ένας αναπτυξιακός πόλος για μας, διότι ήδη άρχισαν πολλές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο να αναπτύσσονται στον γύρω προς την πίστα αυτή εξέδεση οδηγών χώρων. Όπως οι σχολές οδηγών. Οι σχολές οδηγών οι οποίες θα έρθουν εδώ κοντά μας, ήδη υπάρχουν αιτήσεις να τους παραχωρήσουμε χώρο, γίνονται οι διαδικασίες και νομίζω ότι όπως αντιλαμβάνεστε θα υπάρξει μια διαφορετική ανάπτυξη εδώ στον γύρω χώρο από την πίστα εξέταση οδηγών. Κύριε Δήμαρχε, επειδή στο λόγο σας μιλήσατε για μοχλό ανάπτυξης, για ανέβρεση θέσεων εργασίας κτλ. Για τους νέους ανθρώπους, μας εξηγείτε λίγο πώς γίνεται αυτό. Βεβαίως. Καταρχήν εδώ θα είναι ένας χώρος που θα δουλέψουν αρκετοί άνθρωποι. Πόσοι δηλαδή? Μέσα στο χώρο μπορεί να δουλέψουν 5-6. Να σας πω όμως και γύρω-γύρω είπα κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνουν 4-5 ή και περισσότερες, θα αναπτυχθούν σχολές οδηγών. Μέσα σε αυτές τις σχολές οδηγών θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Και όχι μόνο. Όταν υπάρχει ένας χώρος όπου υπάρχουν εργαζόμενοι, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτές δεν είναι θέσεις εργασίας καινούργιες. 5, 10, 15. Σε αυτήν την σημερινή κρίση δεν είναι ένα σοβαρό γεγονός αυτό. Και είπα και κάτι άλλο. Αν το συνδυάσουμε με το βιοτεχνικό μας πάρκο, ένας πόλος, δεύτερος πόλος αυτός. Ο άλλος πόλος, ο οποίος είναι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως είπα, το Σπήλαιο. Και βεβαίως να πω επί τη ευκαιρία ότι σε αυτόν τον άξονα προσθέθηκε και το Ιερό του Διόνυσου, όπου πρόσφατα υλοποιήθηκε ένα έργο ευρωπαϊκό της τάξης των 800.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά και άλλα πολλά στο Δήμο μας θα προσφέρουν αυτό που είπα. Δηλαδή ότι έστω λίγες θέσεις εργασίας. Εδώ σήμερα ψάχνουμε για μια θέση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητο αυτό ότι θα δουλέψουν 5 ή 10 ή 20 παιδιά της περιοχής μας. Σήμερα για μια ακόμα φορά το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ξεκινά μια πιλωτική εφαρμογή από την πόλη της Δράμας. Το 2001 είχε ξεκινήσει το μηχανογραφικό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών για πρώτη φορά σε νομαρχία σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο και τώρα το Υπουργείο Μεταφορών ξεκινά μια πιλωτική εφαρμογή για πρώτη φορά από τη Δράμα. Έχουν κατασκευαστεί συνολικά 6 τέτοιες πίστες εκπαίδευσης εξέτασης υποψηφίων οδηγών, στις οποίες με απόλυτη διαφάνεια θα γίνεται η εκπαίδευση και η εξέταση των υποψηφίων οδηγών. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι φανερό ότι μπορούν να παρίστανται γονείς αλλά και άλλοι θεατές με απόλυτη ασφάλεια ώστε να βλέπουν την όλη διαδικασία της εξέτασης. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα εγκαινιάζεται αυτή η νέα πίστα εξέτασης, τι ακριβώς είναι? Είναι πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Και ποιος θα είναι ο σκοπός της? Ο σκοπός είναι να ανεβάσει το επίπεδο στην εξέταση. Να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία στους δρόμους, γιατί μέχρι τώρα εξετάζονταν οι υποψήφιοι οδηγοί μέσα στην πόλη. Οπότε κάναμε και τα μαθήματα τα πιο πολλά εκεί. Είχαμε προβλήματα τα μεσημέρια, ενοχλούσαμε τις γειτονιές, τα σπίτια.
Και θα ερχόμενοι εδώ πάνω, εδώ στις πίστες, τα πράγματα θα είναι πιο σωστά, θα υπάρχει διαφάνεια, θα μπορούν οποιοδήποτε να παρακολουθεί ο γονέας το παιδί του, το τι κάνει και πιστεύω ότι θα ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο. Ποια θα είναι δηλαδή η διαφορά? Ο εξεταζόμενος θα εξετάζεται μόνος του? Σύμφωνα με μια υπουργική απόφαση που έχει βγει εδώ και 3 μήνες περίπου, ο εξεταζόμενος, ο υποψήφιος οδηγός θα είναι μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε δεν θα μπορεί να υπάρχει καμία παρέμβαση από κανέναν άλλον. Στη Δράμα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, πιστεύω ότι θα σταματήσει η διαφθορά σε όλη την Ελλάδα. Τη στιγμή που δεν θα είναι μέσα ούτε εξεταστές ούτε εκπαιδευτές, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να περάσει εξετάσεις αν δεν το αξίζει. Πρόκειται για μια πίστα στην ευρύτερη περιοχή, μοναδική, έτσι δεν είναι? Είναι στο νομό Δράμας, είναι μοναδική. Έχουν βέβαια ταυτόχρονα έχουν γίνει και στην Καβάλα και στις Σέρες, οι οποίες αρχίσαν να λειτουργούν λίγο πιο μπροστά από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι για το νομό μας που είναι πολύ πίσω σε πολλά πράγματα, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ειδικά με τη νέα πίστα, θέλω να μου πείτε πόσο πολύ βοηθάει το δικό σας το επάγγελμα. Βοηθάει πάρα πολύ για τη σωστή εκπαίδευση των μαθητών, διότι μαθαίνουν να συμπεριφέρονται σωστά σε ένα περιορισμένο χώρο για αρχή που δεν έχει τόσο σημαντική κίνηση, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο θα μπουν στην πόλη, θα αντιμετωπίσουν κάποιες παρόμοιες καταστάσεις με περισσότερα αυτοκίνητα, οπότε θα συμπεριφέρονται πιο σωστά και εκεί πέρα. Και μαθαίνουν εδώ μέσα κατά κάποιο τρόπο να κάνουν σωστή εκπαίδευση με ασφάλεια κυρίως, να μην κινδυνεύουν δηλαδή από τα άλλα τα οχήματα. Οι συνθήκες όμως είναι ίδιες όπως είναι μέσα στην πόλη? Οι συνθήκες όσο να είναι λίγο πιο χαλαρές σχετικά εδώ πέρα, αλλά σίγουρα είναι μια μικρογραφία της πόλης. Ουσιαστικά δηλαδή η εξέταση γίνεται στην παραπάνω πίστα. Τι συνθήκες υπάρχουν εκεί? Εδώ πέρα υπάρχουν τα πεζοδρόμια, υπάρχουν η αναγκαστική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος και κατά την εκπαίδευση και κατά την εξέτασή του, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις στάνταρ απαιτήσεις που χρειάζεται το Υπουργείο, συν ας πούμε κάποια έξτρα που θα ζητηθεί μετά μέσα στην πόλη, θα κάνει την πορεία του εκτός της πίστας. Και φυσικά υπάρχουν και τα σήματα και κυκλοφορίας. Ναι. Θα μάθει δηλαδή, ξέρει ήδη από τη θεωρία τα σήματα ποια είναι και πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε, έτσι ώστε τα ίδια θα κάνει μετά και μετά και μέσα στην πόλη. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό έργο, πιστεύετε, για την περιοχή? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά κάποιο τρόπο τώρα ο μαθητής θα είναι μόνος του. Δεν θα μπορεί να το βοηθήσει κάποιος όπως γινόταν στο παρελθόν. Θα μειωθούν ίσως τα ρουσφέτια, τα λαδώματα και τα λοιπά που υπήρχαν σίγουρα στον κλάδο μας, οπότε θα είναι πιο διαφάνειες οι όλες οι εξετάσεις.